μπροστά σε ένα κίνδυνο, είτε μικρός είτε μεγάλος είναι αυτός, νιώθει είτε άνεση είτε ανασφάλεια, ανάλογα με τα εφόδια που έχει για να τον αντιμετωπίσει. Άρα από αυτή τη σκοπιά, για μας, εμείς θεωρούμε ότι είναι εύλογη η ανησυχία που υπάρχει στο λαό, από την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί, ακριβώς γιατί έχουμε μπροστά μας μια πολιτική εμπορευματοποίησης όλου του προηγούμενου διαστήματος που έχει υποβαθμίσει τόσο πολύ το δημόσιο σύστημα υγείας, που έχει διαμορφώσει μια κατάσταση που δημιουργεί τέτοιου είδους ανησυχία. Και καλά κάνουμε, αλλά δεν πρέπει να στεκόμαστε μόνο στην πλευρά της ατομικής ευθύνης, που υπάρχουν όλα αυτά τα οποία επισημαίνονται και από τον κύριο Καλαμπόκα και από το Υπουργείο και από το ΕΟΔΗ, προφανώς. Ταυτόχρονα με αυτό μπορεί να εξελιχθεί και σε πιο επικίνδυνο φαινόμενο από τον κορονοϊό οι πολιτικές όλων των κυβερνήσεων των προηγούμενων χρόνων που έχουν φέρει τα δημόσια νοσοκομεία, την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας στην κατάσταση που είναι σήμερα. Αυτή είναι που ανησυχεί. Από αυτή τη σκοπιά λοιπόν εμείς μιλάμε για ένα συγκεκριμένο πακέτο μέτρων που θα μπορέσουν να αντιμετωπίσουν την κατάσταση. Κοιτάξτε τώρα, για να μιλήσουμε για το επίπεδο του Δήμου, γιατί προφανώς αυτή η συζήτηση δεν αφορά μόνο το Δήμο της Αθήνας, αφορά συνολικά μέτρα που πρέπει να υπάρξουν και με προσλήψεις προσωπικού και στα νοσοκομεία κτλ. Κτλ. Που είναι ένα πλαίσιο προτάσεων που έχουμε καταθέσει και σε όλα τα φόρα, στη Βουλή και ούτω καθεξής, σε σχέση με το Δήμο της Αθήνας. Κάναμε μια επιστολή πριν από 10-11 μέρες, επισημένοντας αυτή την ανάγκη. Να υπάρξει δηλαδή έκτακτη χρηματοδότηση και μια σειρά από συγκεκριμένα πρακτικά μέτρα που αφορούν και σχολεία και τους υπόλοιπους χώρους του Δήμου της Αθήνας, σε σχέση με την έκτακτη χρηματοδότηση. Για να έχουμε λίγο και μια εικόνα, για τι πράγμα μιλάμε. Περίπου τα 50 χιλιάρικα, ναι, καλά κάνετε και τα βάζετε, λέμε από την αρχή ότι δεν φτάνει. Και δίνω παραδείγματα συγκεκριμένα για να γίνω κατανοητός. Την Παρασκευή, τη συζήτηση γινόταν σε κάποιες σχολικές επιτροπές. Θα αναφέρω ενδεικτικά. Στην τρίτη δημοτική κοινότητα, στην πρωτοβάθμια της τρίτης σχολικής κοινότητας, υπήρξε μια πρόταση κάθε δημοτικό να πάρει έξτρα επιχορήγηση 150 ευρώ και 70 κάθε νηπιαγωγείο της τρίτης. Αυτό όμως αναφερόταν στην εισήγηση ότι θα πάνε από τις λειτουργικές δαπάνες της σχολικής επιτροπής τα ήδη υπάρχοντα χρήματα. Άρα θα κοπούν από αλλού. Ένα το κρατούμενο. Απορρίπτεται, κατά τη γνώμη μας, το συγκεκριμένο ζήτημα. Πρέπει να υπάρξει έκτακτη χρηματοδότηση. Πάμε παρακάτω. Στην πέμπτη δημοτική κοινότητα, στην πρωτοβάθμια, η συζήτηση που γινόταν με τον πρόεδρο και τα μέλη ήταν 50 ευρώ. Εντάξει, είναι να δώσουμε 50 ευρώ σε κάθε σχολείο. Φτάνει. Ποια είναι η απάντηση? Συγκεκριμένο παράδειγμα, δεν θα πω ποιο σχολείο, που έκανε αγορά την Πέμπτη απολυματικών και καθαριστικών στην Πέμπτη κοινότητα, δημοτικό, αξίας 197 ευρώ. Πραγματικό νούμερο, με αποδείξεις. Λέω, για να έχουμε και μια εικόνα, γιατί πράγμα μιλάμε. Από αυτή τη σκοπιά λέμε ότι δεν φτάνουν τα 50 χιλιάρικα, που αν το διαιρέσεις χοντροκομμένα, προφανώς δεν είναι ίδιες ανάγκες δημοτικά, γυμνάσια, λύκεια, νηπιαγωγεία, δεν είναι το ίδιο, αλλά ένας μέσος όρος 100 δεν φτάνει, δεν είναι επαρκές. Άρα νομίζω από τώρα πρέπει να δείτε την ανάγκη να πάρετε τέτοιου είδους μέτρα, να το ξεκαθαρίσουμε. Δηλαδή ότι χρειάζεται παραπάνω μόνο για αυτά, μόνο για τα απολυματικά, για τα καθαριστικά, τα απαραίτητα, τα άμεσα. Δεύτερη πλευρά. Ορίστε. Δεύτερο ζήτημα, σε σχέση με τα στεγαζόμενα, η ιστορία με την Κράβα προφανώς δεν είναι δική σας ευθύνη, του Δήμου εννοώ, δεν είναι δική σας ευθύνη, κανένας Δήμου δεν είναι ευθύνη να κλείνει, να ανοίγει σχολεία. Παρ' όλα αυτά πρέπει να έχουμε λόγο ή έστω τουλάχιστον να κάνουμε κάποια σύσταση, επικοινωνείτε και με τους διευθυντές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας κτλ. Είναι παράλογο. Είναι παράλογο και αφορά και παιδιά του Δήμου της Αθήνας που πηγαίνουν σε αυτά, να κλείνει το δεύτερο γενικό λύκειο Γαλατσίου και το δημόσιο ΙΕΚ Γαλατσίου, που έχει και παιδιά του Δήμου της Αθήνας, να ανοίγει, που είναι συστεγαζόμενα, που κάνει το ένα πρωί, το άλλο απόγευμα, στο ίδιο χώρο. Είναι παράλογο. Δεν έχει λογική. Το πρώτο ΕΠΑΛ Γαλατσίου να κλείνει, το δεύτερο ΕΠΑΛ που είναι στον ίδιο χώρο, στην ίδια αυλή και σε κάποιες αίθουσες ίδιες και κάποιους δασκάλους, καθηγητές ίδιους, να λειτουργεί. Είναι παράλογο. Είναι παράλογο. Κάνουν οι ίδιοι δάσκαλοι. Δηλαδή, πώς να το πω τώρα. Ενδεχομένως να υπάρχει κάποια επιστημονική εξήγηση, η οποία στην κοινή μας λογική φαίνεται παράλογη. Τελευταίο ζήτημα σχετικό, για να μην κουράσω, υπάρχει μια επιστολή του Συλλόγου Εκπαιδευτικών του 6ου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Αθηνών. Τι επισημαίνουν οι εκπαιδευτικοί, φαντάζομαι θα το ξέρετε, ότι είναι πολύ δικές οι συνθήκες με βάση το οποίο πρέπει να κρίνουμε το επικίνδυνο της ιστορίας. Λόγω των παιδιών, της κατάστασης των παιδιών, της υγείας των παιδιών που φοιτούν στο συγκεκριμένο σχολείο και ζητάνε και επιπλέον μέτρα και αντισηπτικά, απολυματικά και ούτω καθεξής, μάσκες και ούτω καθεξής.
Ακριβώς γιατί είναι ακόμα πιο ευπαθείς από τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού και μια σειρά από επιπλέον ενέργειες για την προστασία της υγείας των μαθητών και των οικογενειών τους, αλλά και για τους εργαζόμενους της σχολικής μονάδας. Λέω με αυτή την έννοια, νομίζω ότι υπάρχουν πράγματα που έχετε ακόμα να κάνετε. Υπάρχουν πράγματα και υπάρχουν και πράγματα τα οποία πρέπει να πιέσετε, γιατί στη συγκεκριμένη ιστορία, το ξαναλέω, δεν μπορεί να τα αναποθέτουμε όλα στην ατομική ευθύνη. Έχει σημασία προφανώς. Αλλά αυτή τη στιγμή την ευθύνη την έχει πρώτα απ' όλα το κράτος, η πολιτεία, οι πολιτικές που ακολουθούν και αυτή είναι και η αιτία που μεγαλώνει και η ανησυχία των πολιτών για την κατάσταση που υπάρχει στο δημόσιο σύστημα υγείας.